Λοιπόν, ας περάσουμε κύριε Δήμαρχε και στην καθημερινότητα. Ένα κομμάτι σοβαρό για την περιοχή εδώ. Δεν σας κρύβω και ο προηγούμενος αντιδήμαρχος, ο κύριος Κατσής και ο αείμνησος ο κύριος Λόπας έκαναν σημαντικό έργο και αυτό ακούω από τους δημότες τα λοιπά, με μικρές παραλήψεις που πάντα υπάρχουν στον εκάστοτε που έχει αναλαμβάνει αυτό τα καθήκοντα. Πολλά παράπονα είχαμε στο θέμα με τις λακκούβες και τα σχετικά εδώ, ότι δεν εφεύγαν από ένα σημείο κεντρικό εδώ που σκάβανε, πηγαίναν σε ένα άλλο με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτό το χάλι, ο ανάδοχος του έργου δεν τελείωνε, δεν τελειοποιούσε κάθε ένα κομμάτι και ίσως αυτό ήταν ένα λάθος. Γιατί δεν προχώρησε το κυκλοφοριακό του άστρους, ένα σημαντικό κομμάτι. Τι έχει γίνει με τα δέσποτα. Τι έγινε με τις διακοπές του νερού που ήταν ένα μεγάλο σημαντικό θέμα που... Θα το πάμε με τη σειρά ένα, να ξεκινήσουμε τα πρόεδρα, θα τα πούμε όλα. Να θυμίσουμε εδώ στους τηλεθεατές μας ότι από το 2009 και στο πρόγραμμα μας είχαμε πει ότι μία από τις προτεραιότητες μας είναι ο καθαρός δήμος. Πιστεύω ότι και ο πλέον κακοπροαίρετος και ο πλέον κακόπιστος μας το αναγνωρίζει αυτό. Από την πρώτη στιγμή, όπως σας αναφέρατε, ο τότε υπεύθυνος δήμος κ. Κατσής, στη συνέχεια ο Γιώργος Κλειόπας, πανήμης ο Γιώργος Κλειόπας, έδωσαν τα πάντα και πιστεύω ότι σε αυτό μας αναγνωρίζουν όλοι. Βελτιώθηκε η εικόνα σε επίπεδο καθαριότητας, καθημερινότητας σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά αυτό δεν έγινε τυχαία. Πέρα από τις προσπάθειες των αντιμάρχων, να υπενθυμίσω εδώ ότι αξιοποιήσαμε στο ΕΠΑΚΡΟ το πρόγραμμα του ΑΕΔ που έχει να κάνει με τους συμπολίτες μας που είναι κλεισίων συντέλεσης του ανέργους. Το πρόγραμμα το 55-67, όπως λέμε συνήθως έτσι απλοϊκά. Εκεί λοιπόν προσλάβαμε κόσμο ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στην καθημερινότητα για να δώσουμε, γιατί δεν μπορούμε να λέμε δεν έχουμε προσωπικό, κάτι πρέπει να κάνουμε. Να κάνουμε μια ενέργεια, μια δράση προκειμένου να ικανοποιήσουμε αυτό το ανάγκη. Προχωρήσαμε όμως και πέρα την αξιοποίηση του προγράμματος, προχωρήσαμε παρακάτω. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι διευρύναμε και την εργολαβία που έχει να κάνει με την αποκομιδή και ενσωματώσαμε μια επιπλέον υπηρεσία που έχει να κάνει με την πεστή καθαριότητα του καλοκαιρινού μήνε. Του καλοκαιρινού μήνε, να υπενθυμίσουμε το 2020 το κάναμε δοκιμαστικά για να το θυμηθούμε και αυτό. Και πέρασε μετά το διαγωνισμό που έγινε και στην επόμενη σύμβαση που γράψαμε, ο ανάδοχος αποκομιδής κάθε καλοκαίρι έχει την υποχρέωση να έχει για 3 μήνες ένα συνεργείο 6 ατόμων κάθε μέρα, είτε είναι αργία, είτε είναι Σάββατο, είτε Κυριακή, και αυτό το συνεργείο το έχουμε μοιράσει στις παιδινές κοινότητες παραλιακής από το ξηροπαίδιο μέχρι τον γιατρέα, γιατί ακριβώς εκεί υπάρχει ανάγκη. Στους καλοκαιρινούς μήνες έχουμε πάρα πολύ κόσμο, υπάρχει ανάγκη για πρωινή, απογευματινή και μέσα στο Σαββατοκύριακο καθαριότητα και γι' αυτό παρουσιάζουμε το παράλληλο άσο και το ξηροπαίδιο και γιατρέα αυτή την εικόνα. Καθαριότητα. Γιατί δεν μπορεί να θέλει να έχει ένα καθαρό παράλληλο άσο που έχει πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι μόνο με τους παλίους του Δήμου που δουλεύουν τις πρωινές ώρες. Μόνιμες προσλήψεις στο κομμάτι αυτό δεν υπάρχει. Μόνιμες προσλήψεις, να υπενθυμίσω ότι πήραμε άτομα από την προκήρυξη που είχε ξεκινήσει το 2018 την περίφημη 3K, το 2017 μεγάλο, που πήγε ήταν το 2020. Μόνιμες προσλήψεις επιδιώκουμε και αν θέλετε με αφορμή αυτό κάνουμε μια παρέμβαση και φεύγουμε το θέμα. Έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών από την πρώτη χρονιά, στόχος μας ήταν με επαφές με τον Υπουργό να εγκρίνονται τουλάχιστον 2 θέσεις κάθε χρόνο. Έχουν εγκριθεί 2 θέσεις το 20. Εγκρίθηκαν 2.000 το 21, οι οποίες έγινε η προκήρυξη. Να υπενθυμίσω εκεί πέρα ότι έχουν εγκριθεί και ήδη έχουν προσληφθεί στο Δήμο μας, αλλά έχουν λάβει άδεια ανατροφής τέχνης και οι τρεις. Ένας αρχιτέκτονας, ένας πολιτικός μηχανικός και ένας τοπογράφος μηχανικός. Ο κτηνίατρος που ήταν η 4η θέση δεν ανταποκρίθηκε και έχουμε ενημερώσει το ΑΣΕΠΟ προκειμένου να πάμε στην αντικατάστασή του. Μιλάμε για 4 προσλήψεις, οι οποίοι οι 3 ήδη έχουν προσληφθεί. Έχει εγκριθεί και στον προγραμματισμό του 22 και του 23 αναμένουν την απόφαση προκειμένου να γίνει, όταν γίνει ο διαγωνισμός από το Υπουργείο Εσωτερικών, να προσλάβουν και άτομα. Και ο στόχος μας είναι κάθε χρόνο στις προκηρύξεις του Αργέννου να εντάσσονται θέσεις. Εργατών δεν έχουμε αυτές τις κενές οργανικές θέσεις. Ο στόχος είναι όταν προκύψουν, αν φύγουν, να ζητήσουμε. Εδώ όμως θα μου επιτρέψετε να δείξω ότι οι ανάγκες δεν είναι μόνο σε επίπεδο εργατών. Δυστυχώς το επόμενο διάστημα θα είναι και σε ανάγκη διοικητικών, γιατί είναι πάρα πολλοί γραμματείς οι οποίοι προήλθαν από τις παλιές κοινότητες όταν ενσωματώθηκαν στο Δήμο Βόρειας Κοινωνίας, οι οποίοι το επόμενο 1-2 χρόνο θα πάρουν σύνταξη. Το κομμάτι αυτό να σας το αναφέρουμε τώρα. Ψηφιακά ο Δήμος στη μεταρρύθμιση. Ψηφιακά στη μεταρρύθμιση έχουμε υποβάλει πρόταση στο πρόγραμμα των Ιστρίτσης. Επειδή καθυστερούσε η έγκρισή της, υποβάλλουν αυτή την πρόταση στην πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αναμένουμε και εκεί την έγκριση της χρηματοδότησης. Όπου ο στόχος μας είναι να αναβαθμίσουμε
τις υπηρεσίες που έχουν κάνει με τις ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες. Να μπορεί ο πολίτης να πληρώνει ηλεκτρονικά τους λογαριασμούς, να μπορεί να έχει το μητρό του και να βλέπει ποιοι ήταν οι λογαριασμοί του, είτε αυτή είναι η ίδρυυση, είναι το TAP, είτε γενικότερα. Και γενικότερα να μην χρειάζεται απαραίτητη επίσκεψη του πολίτη στο Δημαρχείο και στο Δήμο, γενικότερα στις υπηρεσίες του Δήμου. Συστήματα έξυπνης πόλης και τα λοιπά, συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα. Συστήματα έξυπνης πόλης, εξαρτάται τι εννοούμε συστήματα. Επαναφόρτηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων και τα σχετικά. Εκεί έχουμε εκπονήσει το σχέδιο φόρτισης ηλεκτροκινούμενων οχημάτων. Είναι εγκεκριμένο από το Πράσινο Ταμείο και είναι πολύ σημαντικό γιατί να θυμίσω ότι οποιαδήποτε πρόσκληση βγει είτε φέτος του χρόνου προκειμένου να χρηματοδοτήσει την τοποθέτηση φορτιστών θα προϋποθέτει την εκπόνηση και, το εγκεκριμένο σχέδιο από το Πράσινο Ταμείο, το οποίο το έχουμε υλοποιήσει ήδη. Έχουμε χωροθετήσει, έχουμε υποδείξει ουσιαστικά στο Πράσινο Ταμείο που θέλουμε να τοποθετήσουμε φορτιστές. Και ο στόχος ποιος είναι, όταν υποδείξει χρηματοδότηση, να δούμε πόσους φορτιστές μπορεί να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα για να τοποθετήσουμε στα σημεία προτεραιότητας και από εκεί πέρα με ιδίους πόρους να προχωρήσουμε και να καλύψουμε το σύνολο των κοινοτήτων που έχουμε εγκρίνει στο σχέδιο φόρτισης, όπως είπα και πριν. Σχετικά με τις λακκούβες. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Απλά φύγαμε λίγο από το θέμα της καθαρής καθημερινότητας. Έλεγα λοιπόν ότι όλο αυτό το αποτέλεσμα δεν ήταν τυχαίο. Έγινε σε ένα από προσπάθεια από σχεδιασμό και της πρόσληψης, αλλά και της διεύρυνσης της σύμβασης, αλλά και της πρόσληψης προσωπικού καθημερινά προκειμένου να ικανοποιούμε τις ανάγκες. Τώρα, πάμε στο θέμα της λακκούβες. Εκεί προσέξτε να δείτε. Εκεί η εικόνα αυτή που έχει διαμορφωθεί, γιατί δυστυχώς είχαν να γίνουν ασφαλτοδρόμοι πάρα πολλά χρόνια σε μεγάλο επίπεδο. Επιπλέον, το πιο έντονο πρόβλημα που παρουσιάζεται κυρίως στις κοινότητες του Άστους, του παραλίου Άστους και της Μενικούς, έχει να κάνει με τα προηγούμενα έργα που θα γίνει σχετικά με το δίκτυο του βιολογικού αθαρισμού. Εκεί λοιπόν έχουμε σε εξέλιξη μια μεγάλη εργολαβία ασφαλτοδρόμου, έγινε και στο παραλίο Άστους ο κεντρικός δρόμος, αλλά προσέξτε, δεν θέλαμε να κάνουμε ασφαλτοδρόμου για να βγούμε ότι κάναμε ασφαλτοδρόμου. Και μετά από 5-6 μήνες να πηγαίνουν να σκάβουν τους δρόμους για να κάνουν τις βιωτικές συνδέσεις. Όχι, ο πάροχος, αφού τελείωσε το πρώτο στάδιο των συνδέσεων, μετά πέρασε το δραγωγείο. Δεν ήρθε σε 10 μέρες. Περιμένουμε. Είναι κεντρικό δρόμο, δεν είναι ο ένας ο πάροχος, είναι διαφορετικές συμβάσεις και είναι διαφορετικές εργολαβίες. Εδώ λοιπόν, τι κάναμε. Στο παράλληλο άστρο, στο κεντρικό δρόμο, επειδή είχαμε και ασφαλτόστρωση, έκανε έργο πέρυσι με ιδίους πόρους η ΔΕΙΑ και έκανε τις βιωτικές συνδέσεις της κατασκευάς και έγινε η ασφαλτόστρωση. Ο ίδιος ανάδοχος που έχει να κάνει τις ασφαλτοδόσεις έκανε κάποιες ασφαλτοδόσεις και στο άστρο σε 4-5 σημεία. Περιμένουμε και το κεντρικό σημείο να γίνει, αλλά ξέρετε και οι εργολάβοι, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές ανοιχτές και κάθε ανάδοχος έχει πάρα πολλά έργα. Γιατί είχαν μείνει πίσω τις προηγούμενες συμβάσεις και τώρα ξεκίνησαν όλα μαζί μετά το COVID και μετά τις αναθεωρήσεις, δεν μπορούν να χρηματοδοτούν τα έργα. Οπότε περιμένουμε να έρχονται, πληρώνουν το λογαριασμό και προχωράμε το έργο. Έχουμε μεγάλα κομμάτια τα οποία θα υπολείπονται στο άστρο. Έχουμε ακόμα στον Άγιο Ανδρέα και έχουμε ακόμα και στο παράλιο Άστρος. Ο στόχος μας λοιπόν σε αυτό το κομμάτι είναι όπου ολοκληρώνονται, σε μερικά σημεία είχαμε και τρία έργα, είχαμε και το έργο της αντικατάστασης του Αμεντοσολίνα. Όπου ολοκληρώνονται αυτά τα έργα που έχουν να κάνουν με τις σημαντικές υποδομές, να προχωράμε σε ασφαλτοστρώσεις. Χρειάζεται μεγάλο πρόγραμμα και αυτό είναι ο στόχος να διεκδικήσουμε, ιδιαίτερα όπως είπα και πριν για τις κοινότητες παραλίου Άστρους και Μελικούς, αφού ολοκληρωθούν οι ιδιωτικές συνδέσεις. Ο στόχος μας είναι το μεγαλύτερο τμήμα αυτών των δρόμων να το ασφαλτοστρώσουμε γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει ανάγκη. Από εκεί πέρα τώρα, συντηρήσεις γίνονται καθημερινά, ανάγκες υπάρχουν καθημερινά. Προσπαθούμε σε όποιο επίπεδο, αν θέλετε, να το βελτιώνουμε. Δεν λέμε τώρα ότι έχουμε κάνει προσωπικό και πάρουμε όλα τα τέλεια. Υπάρχουν κάποιες παραλήψεις, αλλά το σημαντικό είναι ότι το πήγαμε λίγο παρακάτω. Και να σα πω κι άλλο ένα που υπάρχει, αν θέλετε, παράδειγμα, και δεν ξέρω αν αναφέρετε, που έχει να κάνει με την ανάπτυξη των αναπτύρων. Και εκεί ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα γιατί έχουμε μόνο ένα λόγο στο Δήμο. Αλλά και εκεί να θυμίσω ότι μα ήρθε ένα μόνιμο χειριστή καλαθοφόρου και αυτό έφυγε με άδεια. Πήραμε με 8 μήνων άλλον χειριστή και επιπλέον να θυμίσω ότι παραλάβαμε πριν μερικές μέρες ένα νέο καλαθοφόρο για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Να έχουμε 2 πλέον, να παίρνουμε και με συμβάσεις κάθε χρόνο τους δύσκολους μήνες δεύτερο άτομο, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε και άμεσα στις ανάγκες. Και εκεί επιπλέον να θυμίσω ότι και εκεί κάναμε προσπάθειες και το πήγαμε παρακάτω γιατί έχουμε αναθέσει, έχουμε ιδιώτη ανάδοχο, ο οποίος είχε αναλάβει την εγκατάσταση των αναπτύρων στον ενώ. Δεν μπορούμε πλέον με έναν ηλεκτρολόγο να χρησιμοποιούμε τις ανάγκες. Το φτάσαμε στο πενθυμητό βαθμό. Όχι. Θα το βελτιώσουμε. Δεν μπορεί από το μηδέν να το πάμε κατευθείαν στο ιδανικό. Αλλά να θυμίσω ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν γίνει ποτέ προσπάθειες για να έρθουν και ιδιώτες να καλύψουν αυτήν την ανάγκη. Όπου υπάρχουν ανάγκες, προσπαθούμε να τις καλύπτουμε προκειμένου να έχουμε και πιο άμεσα ανταπόκριση στα αιτήματα των πολιτών. Το προχωρήσαμε, το βελτιώσαμε αρκετά, αλλά θέλουμε ακόμα λίγη προσπάθεια προκειμένου να το φτάσουμε στο επιθυμητό σημείο. Δηλαδή, αν του χρόνου έχουμε 2 χειριστές. 2 οχήματα, έναν ηλεκτρολόγο του Δήμου και έναν ιδιώτη, καταλαβαίνετε πόσο πιο εύκολο θα είναι να αποκριθούμε στις ανάγκες. Βήμα-βήμα.
το κυκλοφοριακό του άστρους. Πάμε στο άστρους τώρα. Πολύ ωραία. Πάμε στο κέντρο. Στο κέντρο του άστρους, ξέρουμε όλοι, το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη να το πάμε λίγο παρακάτω, γιατί υπάρχει μια στασιμότητα. Εκεί λοιπόν ποιος είναι ο στόχος μας. Και δεν θέλουμε να κάνουμε αποσπασματικές, αν θέλετε, έργα ή δράσεις οι οποίες να γίνονται μόνο και μόνο για να πούμε ότι κάναμε κάτι. Θέλουμε να το κάνουμε συνολικά. Εκεί λοιπόν ξεκινήσαμε μια χρηματοδότηση που εξασφαλίσαμε από το Ταμείο Παρακαταθητικών και Δανείων μέσω της ΜΟΔ. Που ουσιαστικά η ΜΟΔ έλαβε τη χρηματοδότηση και εκπώνησε για λογαριασμό του Δήμου μας μελέτες. Έχει ήδη εκπονηθεί μελέτη που έχει να κάνει με την ανάταση της πλατείας. Εκεί λοιπόν, επειδή την έχουμε δει με την υπηρεσία μας, θέλουμε γενικότερα λίγο να το ρημάσουμε, να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτή η μελέτη που μας έχει παραδοθεί. Και το σημαντικότερο τι είναι. Θέλουμε να δούμε, δεν θέλουμε μάλλον να δούμε την πλατεία αποσπασματικά, θέλουμε να δούμε το σύνολο του κέντρου του άστρους. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην πλατεία και στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας. Πιστεύουμε, και αυτό είναι ο στόχος μας της επόμενης θητείας, να γίνει μια ανάπλαση συνολική του κέντρου. Μέσα στην ανάπλαση λοιπόν αυτή του κέντρου εντάσσονται και αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πιστεύουμε, που ξέρουμε ότι πρέπει να γίνουν, αλλά για μας δεν θα έχει νόημα να γίνουν αποσπασματικά μία-δύο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να γίνει μια συνολική. Αν θέλετε, να βάθουμε στο κέντρο. Εκεί λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος. Αφού έχουμε την πρώτη μελέτη, να προχωρήσουμε στη μελέτη και τον δρόμο που βρίσκονται ερευνητικά, παράλληλα με μια κυκλοφοριακή. Να θυμίσω ότι επειδή είχε ακουστεί και στο παρελθόν υπήρχε μια κυκλοφοριακή, δυστυχώς η κυκλοφοριακή που υπήρχε δεν είχε λάβει υπόψη πάρα πολλούς δρόμους ή είχε λάβει υπόψη δρόμους που δεν είναι επί της ουσίας δρόμοι, να τα βάλουμε κάτω και να ασχοληθούμε συνολικά με το κέντρο. Και ο απότερος στόχος μας είναι, γι' αυτό σας λέω ότι όλα γίνονται κάτω από ένα συνολικό έτσι πλάνο, δεν γίνονται τυχαία και αποσπασματικά, να υπάρξει και διασύνδεση του κέντρου του άστρους με το ιστορικό κέντρο, το οποίο διαμορφώνεται με τα έργα που είπα και πριν, και με το σημείο που θα γίνει το καινούριο Δημαρχείο. Γιατί το Δημαρχείο το αναφέραμε, το αναφέρουμε και πάλι. Εκεί λοιπόν, όλα γίνονται κάτω από μια συνολική εικόνα, από ένα συνολικό όραμα, από ένα συνολικό σχεδιασμό, αν θέλετε, και θα πρέπει να διασυνδέσουμε το εμπορικό κέντρο με το ιστορικό κέντρο και το καινούργιο διοικητικό κέντρο που πάμε να δημιουργήσουμε. Το βλέπουμε συνολικά, να αξιοποιήσουμε όλους αυτούς τους χώρους και να είναι προσβάσιμοι, ελεύθεροι χώροι για τον κόσμο. Αυτός είναι ο στόχος. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τα οχήματα, να δούμε πώς θα το διαμορφώσουμε. Μπορεί να είναι για κάποιες ώρες, μπορεί να είναι για κάτι παραπάνω, θα το δούμε. Αλλά αυτό θέλει να το συζητήσουμε με τους μελετητές, να το συζητήσουμε και με τον κόσμο, γιατί πρέπει να λάβουμε την άποψη του κόσμου υπόψη μας και να πάρουμε μια συνολική απόφαση. Και να γίνουν όλα αυτά μαζί και να έχουμε ένα αποτέλεσμα ιδανικό για το κέντρο του Δήμου μας. Κύριε Δήμαρχε, τώρα έπρεπε μια σοφή κουβέντα με τον κόσμο. Διαβούλευση. Γιατί δεν γίνονται γενικές συνελεύσεις όπως πρέπει να γίνονται, με ρήση και νομοθεσία. Σε κάποιες κοινότητες. Και συνήθως, όταν είναι τελειωμένο ένα θέμα, συνεδριάζουμε την παραμονή. Ήδη έχουμε βγάλει την απόφαση στα γραφεία μας ότι αυτό θα κάνουμε και θέλουμε η Επιτροπή να δώσει την κατάθεση. Σε πολλά σημαντικά θέματα. Να σας αναφέρω χαρακτηριστικό. Καταρχάς, να δούμε ότι χάσαμε λίγο χρόνο και αν θέλετε είναι από αυτά που δεν έγιναν όπως θα θέλαμε, που είχε να κάνει με τους περιορισμούς. Ήταν πολύ δύσκολο να κάνουμε συγκεντρώσεις. Να θυμηθούμε εδώ, γιατί το ξεχνάμε πολύ έτσι, να πάμε λίγο το μυαλό μας πίσω, ότι και το 20 και το 21 δεν μπορούσαν να κάνουν συναθρήσεις. Τώρα, όσον αφορά στα θεματικά θέματα, ποιο θεωρείτε σημαντικό θέμα. Εγώ ένα σημαντικό θέμα θεωρώ το ηχολοθέτηση του Δημαρχείου. Αυτό έγινε. Έγινε και το θέμα απασχόληση και την Επιτροπή Διαβούλευσης και μία και δύο φορές, γιατί αυτό συνδέθηκε με την τροποποίηση τη Βούλη διαθέτη. Του κληροδότημα του Γιαννούκου. Γιατί αυτό το οικόπεδο ανήκει στο κληροδότημα. Γιατί αυτό το οικόπεδο είχε αγοραστεί από χρήματα του κληροδοτήματος προκειμένου να γίνει απέκταση των εγκαταστάσεων του γυμνασίου. Αυτό να υπενθυμίσουμε, να θυμίσουμε στους τηλεθεατές μας. Άλλη μια διαδικασία χρονοβόρα γιατί ασχοληθήκαμε με πολλά κληροδοτήματα. Δεν τα ολοκληρώσαμε όλα. Ασχοληθήκαμε όμως με πολλά κληροδοτήματα. Και από το πρώτο που ασχοληθήκαμε ήταν το κληροδότημα του Γιαννούκου, το οποίο υπήρχε για να αναβαθμίσει, να επεκτείνει, να αναγείρει, μάλλον να αναγκηθεί. Αρχικά ήταν για γυμνάσιο. Μετά έγινε τροποποίηση βούληση να γίνει επέκταση των εγκαταστάσεων. Δεν υπάρχει ανάγκη για επέκταση. Οπότε εκεί, και αυτές το αναφέρω γιατί είναι πολύ χρονοβόρες διαδικασίες. Είχαμε την τύχη να έχουμε νομικούς ως μέλη της Δημοτικής Αρχής και ασχοληθήκαμε με αυτό και το προχωρήσαμε. Έχουμε κάνει τροποποίηση βούληση διαθέτη του κληροδότηματος του Γιαννούκου. Έχουμε απελευθερώσει τα χρήματα που πήγαν στο τομείο από την πώληση του οικοπαίδου στην Τρίπολη. Και είχαν απομείνει από αυτά τα χρήματα που διατέθηκαν για να αγοραστεί το παλιό για το βίντεο Ευθυμίου. Μπορούμε και αύριο να τα αξιοποιήσουμε στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Γυμνασίου και του Λυκειού. Άρα, πολύ σημαντικό. Μιλάμε για 100, αν δεν κάνω λάθος, 120.000. Δεν είναι μικρό το ποσό. Το οποίο θα ήταν στο λογαριασμό του πληρωτήματος και δεν μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε. Τροποποιήσαμε τη βούληση και μπορούμε να το αξιοποιήσουμε.
Έχει γίνει η δημοπρασία, γιατί αυτό μας επέβαλε η απόφαση του δικαστηρίου για το οικόπεδο αυτό. Και αν δεν βρεθεί, αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον, θα προχωρήσουμε στην εξαγορά από το Δήμο. Οπότε καταλαβαίνετε όλο αυτό το πλέγμα. Δηλαδή, δεν λέμε ότι έχουν προχωρήσει το θέμα του Δημαρχείου τυχαία. Έχουν γίνει πολλά βήματα τα οποία μας έφεραν 2-3 χρόνια προκειμένου να φτάσουμε στο έργο. Τώρα, αν θέλετε να αναφερθούμε και λίγο στο Δημαρχείο, με ρωτήσετε κάτι άλλο για το. Ήθελα για, για τα δέσποτα γενικά. Τι ωραία, σε σχέση με την καθημερινότητα. Για τα δέσποτα. Πάμε και στα δέσποτα. Στα δέσποτα έγιναν βήματα, δεν έχουμε φτάσει και εκεί στο επίπεδο που λέμε. Να σου πω γιατί. Να θυμίσω εδώ πέρα στου τηλεθεατέ μα ότι υπήρξε μια πρόσκληση η οποία είχε να κάνει με το, με το καταφύγιο. Αναζητήθηκαν διάφοροι χώροι. Όπου και να πήγαμε, να τα λέμε και τα λέγαμε τη αίτηση, υπήρχαν αντιδράσει. Είχαμε καταλήξει σε μια δραστική έκταση η οποία βρίσκεται μετά τον οικισμό, μετά τον Ιανδρέ, μετά το γήπεδο, προς το πολύ πριν το Αρκαδικό. Ενώ εκεί είχαν οριμάσει τα πράγματα, υπήρξε μια βούληση του δασκαλού να υπάρξει μια παραχώρηση. Δεν λέμε και όλες τις αλήθειες, υπήρξε μεγάλη αντίδραση από τον πρόεδρο και την κοινότητα του Πάνου του Άγιο Ανδρέα. Δυστυχώς λόγω αυτής της αντίδρασης δεν προλάβαμε να βρούμε άλλο χώρο και δεν προλάβαμε την πρόσκληση. Εδώ τι έχουμε κάνει όμως. Έχουμε προχωρήσει, όπως είπα και πριν, και έχει εγκριθεί η πρόσληψη κτηνιάτρων, γιατί το να κάνουμε ένα καταφύγιο που θα έχει κτηνιατρίο μέσα και να μην έχουμε κτηνιάτρο να το λειτουργεί δεν έχει κανένα νόημα. Έχουμε ήδη λάβει έγκριση για την πρόσληψη, όπως είπα και πριν, και θα έρθει ο αντικαταστάτης αυτού που δεν αποδέχεται τη θέση κτηνιάτρου. Και παράλληλα, επειδή το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και στην τελευταία συνάντηση που είχαμε τον νέο υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, θα εκδοθεί πρόσκληση για καταφύγια εκ νέου, γιατί πολλοί ήδη δεν πρόλαβαν να προχωρήσουν. Και εκεί θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία να βρούμε νέο χώρο και προκειμένου αυτό είναι το στόχο. Μόνο έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. Πρέπει να κάνουμε το δικό μας καταφύγιο, όπου με το δικό μας κτηνίατρο θα μπορούμε να φυλάσσουμε τα δέσποτα για το χρονικό διάστημα που επιτρέπει ο νόμος. Τώρα, για την εικόνα που υπάρχει, να ξέρουμε ότι υπάρχουν και περιορισμοί στον νόμο. Δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε εμείς να πάρουμε το αδέσποτο, να το πάμε στο κτηνίατρο με τον οποίο έχουμε διαρκή σύμβαση και διεκδικούμε και χρηματοδοτήσεις για στον αφορά φάρμακα, εμβόλια γενικότερα και να το πάμε κάπου αλλού. Πρέπει να το αφήσουμε πάλι στον χώρο στον οποίο έγινε περισσολογή. Ναι, αλλά εκεί που το πήρατε την περισσολογή υπάρχουν σημεία που βάζετε τρόφιμο. Έχουμε τοποθετήσει και σημεία τα οποία υπάρχουν και τροφές και νερό. Και να υπενθυμίσω ότι υπάρχει μια συνεργασία με αρκετούς. Δεν υπάρχει δυστυχώς σύλλογο στην περιοχή μας. Υπάρχει με αρκετούς ζωόφιλους πάρα πολύ καλή συνεργασία και πιστεύω ότι έχει βελτιωθεί. Θα προχωρήσουμε και παρακάτω. Ξέρουμε που είναι πιο έντονο το πρόβλημα. Το πρόβλημα κυρίως είναι πιο έντονο στο παράλληλο άστρο και κυρίως προς το τέλος του καλοκαιριού που γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά τι γίνεται. Και εκεί έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές ότι ο καθένας πρέπει να λάβει την ευθύνη του και οι φορείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι να ελέγχουν τους ιδιοκτήτες για το αν είναι τσιπαρισμένα, για το αν είναι δηλωμένα τα ζώα, τα κατοικίδια, θα πρέπει να το κάνετε αυτό. Για να μπούμε σε μια σειρά κάποια στιγμή. Σχετικά με τις διακοπές του νερού που ήταν τακτικά στο παράλληλο άστρο και σε άλλα μέρη, αλλά πιο έντονο στο παράλληλο. Στο παράλληλο άστρο αντιμετωπίσαμε κατά τις πρώτες μέρες του Αυγούστου πρόβλημα. Όπως έχω τονίσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με την ποσότητα του νερού, έχει να κάνει με την κατάσταση του δικτύου και με τις βλάβες οι οποίες έγιναν στο δίκτυο. Έγιναν κάποιες βλάβες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αρκετές βλάβες. Εκεί λοιπόν το πρόβλημα της δίκτυας του παραλίου δεν έχει να κάνει με την ποσότητα, έχει να κάνει, όπως είπα και πριν, με την κατάσταση του δικτύου. Εκεί δυστυχώς δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε το έργο το οποίο δεν ολοκληρώθηκε. Και το τόνισα και στην ομιλία μου. Θα ολοκληρωθεί το έργο, θα τελειώσουμε αυτή τη σύμβαση που είναι σε εκκρεμότητα. Φεύγει ο εργολάβος που είχε αναλάβει, πληρώνεται για το φυσικό αντικείμενο που έχει κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή που έχει κάνει και προχωράμε στην διακήρυξη του υπόλοιπου έργου για να ολοκληρωθεί. Εδώ όμως αξίζει να αναφέρουμε, γιατί είναι και άλλο ένα έργο που το βρήκαμε, αν θέλετε, όχι απλά ενταγμένο, συμβασιοποιημένο την τελευταία μέρα πριν, μάλλον 2 μέρες πριν αναλάβουμε. Η σύμβαση με την Ελλάδα υπεγράφει 30 Αυγούστου 2019. Αλλά να τονίσουμε ότι ήταν μια μελέτη, ένα έργο το οποίο προέβλεπε πράγματα τα οποία επί της ουσίας δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν. Δεν μπορούσε το δίκτυο το καινούργιο να περάσει για να δώσουμε μια εικόνα μπροστά από το κτίριο του ΟΤΕ στο παραλίο και ανέβει στον πεζόδρομο, στο στενό, στο σοκάκι που οδηγεί προς το κάστρο. Γιατί δεν είναι εφικτό αυτό. Δηλαδή δεν θα ήταν επισκέψουμε το δίκτυο για συντήρηση και γενικότερα. Και εκεί χάσαμε πάρα πολύ χρόνο στο πέρα από τις διακοπές που έγιναν λόγω του COVID και των περιορισμών, γιατί έχει γίνει ένα μεγάλο, περίπου το 30-40% με κανένα λάθος του φυσικού αντικειμένου. Χάσαμε πάρα πολύ χρόνο στην τροποποίηση της μελέτης. Και αυτό μας δημιούργησε πρόβλημα, γιατί δεν έγινε αποδεκτή
η συμπληρωματική σύμβαση πρώτη ανάδοχος από την διαχειριστική αρχή και δεν δέχεται να συνεχίσει το έργο ο ανάδοχος λόγω της μη αποδοχής της συμπληρωματικής σύμβασης. Έγινε όμως η τροποποίηση μελέτης, έχει εγκριθεί η τροποποίηση, θα προχωρήσουμε με αυτό το προβληματισμό που περιέγραψα. Τελειώνει αυτός ο εργολάβος, πληρώνεται για το φυσικό αντικείμενο που έχει χάνει, έχουμε το υπόλοιπο φυσικό αντικείμενο, το δημοπρατούμε και προχωράμε στο επόμενο. Και πιστέψαμε ότι αυτό είναι άμεση προτεραιότητα, το είπα και στο παράλληλο άρθρος, πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Απλά δεν πρέπει να ανησυχούμε γιατί δεν είναι πρόβλημα ποσότητας. Είναι πρόβλημα δικτύου. Οι βλάβες συνέβαιναν κατά τη διέλευση του δικτύου στο ποταμό Τάνο, όπου είναι δύσκολο να εντοπιστούν και καθυστερήσουν τον πληθυσμό. Γι' αυτό και δημιουργήθηκαν τα προβλήματα. Όταν εντοπίζαμε τη βλάβη αμέσως, δεν δημιουργήθηκαν ένα πρόβλημα. Εκεί όμως, κύριε Δήμαρχε, επειδή εντοπίζεται εκεί στον Τάνο μέσα, επειδή είναι σε πολλά μέτρα το βάθος. Εδώ τώρα υπάρχουν τα μέσα, τα λάστιχα αυτά που βγάζουν τα φύλλα, οτιδήποτε μέγεθο. Θα μπορούσε να σε 5-6 χιλιόμετρα, πώς είναι αυτή η απόσταση. Δεν είναι τόσο, δίκτυο. Δεν είναι τόσο μικρή, γιατί δεν είναι και εύκολο να τοποθετεί εξωτερικό. Στορικό. Γιατί είναι πολύ μεγάλο το βάθος και η όδευση του καινούριου δικτύου και γενικότερα των δικτύων που κατασκευάζουν τώρα είναι σε δρόμους προκειμένου να είναι εύκολο επισκέψιμα και εύκολο να γίνει μια αποκατάσταση βλάβης. Σχετικά με τις παιδικές χαρές έχουν πάρει όλες τις πιστοποιήσεις. Σχετικά με τις παιδικές χαρές, ολοκληρώθηκε ένα έργο, είχε ολοκληρωθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Προχωρήσαμε σε μία-δύο νέες παιδικές χαρές. Όσες είναι πιστοποιημένες, έχουν γίνει εργασίες από το Δήμο, είναι πιστοποιημένες και αδειοδοτημένες. Γι' αυτό και σε μία ανακοίνωση πριν μερικούς μήνες που έκανα, έδειξα ότι έχουν μπει και τα ταμπελάκια από το Υπουργείο Εσωτερικών μας, είχε έρθει πιστοποίηση. Και εδώ να θυμίσουμε κάτι το οποίο για πρώτη φορά γίνει στο Δήμο μας. Έχουμε σύμβαση με ανάδοχο, ο οποίος ανατακτά διαστήματα περνά, ελέγχει, αποκαθιστά βλάβες στις παιδικές χαρές. Τονίζω στις αδειοδοτημένες και πιστοποιημένες από το Δήμο και κάθε χρόνο μας τις πιστοποιεί. Η αδειοδότηση γίνεται για μία φορά, αλλά η πιστοποίηση πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. Σχετικά με τη μεταστέγαση προσβεστικής. Άλλο ένα σημαντικό θέμα το οποίο ασχοληθήκαμε και αφιερώσαμε χρόνο, πολύ σωστά το αναφέρετε, έχει να κάνει με τη μεταστέγαση του πυροσβεστικού κλιμακίου του Δήμου μας, του Δήμου Βόρειας Κοινωρίας. Εκεί λοιπόν προχωρήσαμε στην συγκεκριμένη πρόταση, γιατί εμείς μας αρέσει να τα καταπιανόμαστε τα θέματα μερικές μέρες πριν τις εκλογές, πετώντας τον πολίτη μας, ξεκάθαρη στη θέση μας. Αναζητήσαμε χώρο που θα μπορούσαμε να παραχωρήσουμε στην πυροσβεστική, τον βρήκαμε το χώρο, προτάθηκε το χώρο, ένα οικόπεδο που ανήκει στην κοινότητα με λιγούς, το παλιό κήπεδο που χαρακτηριστικά αναφέρουμε, όπου παραχωρήθηκε στην πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκπονούνται οι μελέτες από την κτήπα ΑΕ και αναμένεται η ολοκλήρωση των μελετών προκειμένου να έχουμε συγκεκριμένο προϋπολογισμό και να ενταχθεί, γιατί έχουν γίνει συζητήσεις, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών.